πυραμίδη χρειάζεται πρόγραμμα σχέδιο διάσωσης ή ιδέα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Δεν θα έλεγα ότι χρειάζεται σχέδιο διάσωσης, γιατί η ΔΕΗ ποτέ της δεν κινδύνευσε, ούτε σήμερα κινδυνεύει. Αν πρόκειται να καταρρεύσει η ΔΕΗ, είναι βέβαιο ότι θα καταρρεύσει ολόκληρη η χώρα, ολόκληρη η οικονομία. Άρα τέτοιου είδους διαδικασίες για διάσωση δεν μπορούμε, δεν το συμμερίζουμε, δεν μιλάμε. Ωστόσο χρειάζεται ένα σχέδιο προκειμένου να ανταποκριθεί στη νέα κατάσταση, με δεδομένο το ότι 19 χρόνια μετά την απελευθέρωση για τους δανειστές και για τα συμφέροντα υποτίθεται ότι δεν έχει γίνει απελευθέρωση. Γι' αυτό υπάρχουν και όλα αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα της εταιρείας είναι εξωγενή και λιγότερο ενδογενή. Είναι όλες εκείνες οι ρυθμίσεις που έχουν επιβληθεί από τις αρχές αλλά και νωρίτερα του μνημονίου, προκειμένου να ενταχθούν στην ηλεκτροενέργεια οι ιδιώτες χωρίς αυτοί να βάζουν χρήματα. Γι' αυτό και επιβαρύνεται η ΔΕΗ, γι' αυτό και λέμε ότι τα προβλήματα είναι εξωγενή, με μια σειρά από ρυθμίσεις, οι οποίες αν καθίσει κανείς τις απαριθμίσει, δεν θα του φτάσουν ώρες και το τι σημαίνουν πίσω από αυτές. Άρα λοιπόν, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να δει με γνώμονα το συμφέρον πρωτίστως του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας και να ξαναδιαπραγματευτεί με τους δανειστές, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κομισιόν τα ζητήματα ενέργειας στη χώρα μας. Γιατί η χώρα μας και για το ζήτημα της ενέργειας βρίσκεται κάτω από μια ιδιότυπη κατοχή. Συνολικά θέλει επαναδιαπραγμάτευση, δεν χρειάζεται να γίνει απολύτως τίποτε. Η απελευθέρωση στη χώρα μας λειτουργεί, υπάρχουν μονάδες τις οποίες τις έχουν κατασκευάσει οι ιδιώτες από όλο το μείγμα. Η επίκληση για τους λιγνίτες προφανώς και δεν ισχύει, διότι κανείς δεν θέλει να αγοράσει λιγνίτης. Άλλωστε φαίνεται αυτό από την αποτυχία του διαγωνισμού που επιχειρήθηκε να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση και η κατεπέκταση διοίκηση της ΔΕΗ σε σχέση με την αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου. Ήταν ένα ψευδεπίγραφο το ζήτημα για τους λιγνίτες. Μπορεί να είχε αξία το 2008, αλλά το 2020 δεν υπάρχει κανένα ζήτημα λιγνιτών. Αυτό που προφανώς θέλουν είναι το φιλέτο της εταιρείας, τα νερά της εταιρείας. Ωστόσο, μιας και δεν έχουμε καμιά υποχρέωση από κανένα δικαστήριο, πρέπει να επανασχεδιαστεί το ζήτημα σε επίπεδο Ευρώπης για τη χώρα μας με κάποιο άλλο μοντέλο το οποίο δεν θα καταστρέφει την εταιρεία και θα είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή, γιατί το στίχημα είναι ότι ο καταναλωτής πρέπει να κερδίζει από όλη αυτή τη διαδικασία της απελευθέρωσης. Σχέδιο διάσωσης στην Πτολεμαϊδα 5, στη μεγαλύτερη επένδυση για την επιχείρηση αλλά και για τη χώρα τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται? Υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε εργοστάσιο και να μην μπορούμε να το λειτουργούμε? Όποιος τολμήσει να κρατήσει την Πτολεμαϊδα 5, η οποία στοιχίζει στον ελληνικό λαό 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ εκτός λειτουργίας, προφανώς και θα πρέπει να απολογηθεί και να έχει τεράστιες ποινικές ευθύνες. Αυτό δεν αφορά μόνο την ενδοχώρα, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Προφανώς αφορά και την Κομισιόν. Είμαι βέβαιος ότι η διαπραγμάτευση που θα γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα φέρει αποτελέσματα, προκειμένου και η Πτολεμαϊδα 5 να την χάνει των πιστοποιητικών διαθεσιμότητας ισχύως και έτσι να παίρνει ένα μικρό μέρος για την μείωση του κόστους παραγωγής. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι μια σύγχρονη μονάδα, είναι η ναυαρχίδα της εταιρείας. Θα κρατήσει και την τηλεθέρμανση της πόλης της Πτολεμαϊδος για περισσότερα από 30 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Πτολεμαϊδα 5 είναι ένα στοίχημα το οποίο δεν θα χαθεί.